Διαβάσαμε στο τεύχος 29 του περιοδικού Unfollow ένα ρεπορτάζ που υπογράφει ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος και ο Πέτρος Θοδωρόπουλος σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι σημαίνει στον Πειραιά? Όπως γνωρίζουμε, ένα ψηφοδέλτιο που κατεβαίνει, κόντρα μάλιστα στον ήδη υπάρχοντα δήμαρχο που έχει την επίσημη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι ο Μιχαλολιάκος. Κόντρα στον Μιχαλολιάκο, ναι. Είναι το ψηφοδέλτιο που έχει επικεφαλή τον κύριο Μόραλη και μέσα σε αυτό και τον κύριο Μαρινάκη, πρόεδρο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Κοίταξε, έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες μια προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου και μάλιστα κόσμου που ασχολείται και με τις ΠΑΕ να προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το είδαμε στον Βόλο με τον Αχιλλέα Μπέο. Πολύ καλά. Και τώρα το βλέπουμε και στον Πειραιά. Τι συμβαίνει όμως? Ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι αγάπησαν τα κοινά και θέλουν να ασχοληθούν για το καλό του τόπου και της Ελλάδας? Αυτά νομίζω μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα, αναπτύσσοντας το ρεπορτάζ τους, ο Λευτέρης ο Χαραλαμπόπουλος. Τον έχουμε στην σύνδεσή μας μέσω Skype. Ας τον βλέπουμε κιόλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελπίζω απλά να μην κόβεται ο δικός μου ήχος, γιατί ο δικός σας σε ορισμένα σημεία κόβεται. Ωραία. Και ελπίζω να σας ακούω καθαρά από εδώ και θα προσπαθήσουμε να μην καλύπτουμε ο ένας τον άλλον. Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια για το επαρκέστατο εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχετε κάνει. Έχετε ξεδινάξει την υπόθεση από κάθε πλευρά. Πάντα τα ρεπορτάζ μας είναι επαρκή παντού. Πάντως, εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση λιγάκι, επειδή σας άκουγα τώρα στην αρχή. Θα μπορούσα να πω πολλά και για το νερό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά και για τον πρόλογο. Κλεισμό Μπέου, Μαρινάκη, Προμοσφαίρου, επιχειρηματιών. Δεν είναι όλα ίδια. Είναι άλλα τα μεγέθη. Είναι άλλο το μέγεθος του Μαρινάκη, άλλο το μέγεθος του Μπέου. Είναι άλλο το μέγεθος του Βόλου, άλλο το μέγεθος του Πειραιά. Είναι άλλα τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο Βόλο, άλλο στον Πειραιά. Πάντως, όσον αφορά το Δήμο του Πειραιά, υπάρχει το πρόσχημα του ποδοσφαίρου, διότι το εκμεταλλευόμαστε λόγω αναγνωρισιμότητας. Και μέχρι εκεί, επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έχω ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη στο παρελθόν και ως αθλητικός συντάκτης και με το πώς αντιμετωπίζω το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, θα ήθελα, τουλάχιστον όταν μιλάω εγώ και αναφέρομαι εγώ, να μην μπλέκω το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Τουλάχιστον όπως είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες και όλοι όσοι κινούν που θέλουν να το λιμένονται. Ασφαλώς και ο Δήμος του Πειραιά είναι μια ιστορία η οποία έχει αρκετά επιχειρηματικά συμφέροντα από πίσω. Το ποδόσφαιρο είναι το πρόσχημα, το λέω για παράδειγμα την υποψηφιότητα Μόραλη. Έχουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, ισχυρό επιχειρηματία, εφοπλιστή, αλλά και άλλους επιχειρηματίες και εφοπλιστές μαζί. Είναι όλο το εφοπλιστικό λόμπι πίσω από την υποψηφιότητα Μόραλη. Είναι και ο κύριο Κόκαλη στην υποψηφιότητα Μόραλη, μετέχει και γιος του ως Δημοτικός Σύμβουλος. Ακριβώς. Δεν έχουμε καθόλου και έχει τεράστια διαφορά, γιατί μόνο το Unfollow το λέει. Στην υποψηφιότητα του Μιλτάκου είναι η σκιώδης υποστήριξη έμπρακτη και οικονομική σε όλα τα επίπεδα του κ. Μελισσανίδη και άλλων επιχειρηματιών. Αν το βάλει στην πραγματική του διάσταση, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Είναι απλά ένα γήπεδο, ο Δήμος του Πειραιά, όπου θα παιχτεί ακόμα ένα παιχνίδι. Οι ομάδες, δυστυχώς στην Ελλάδα, αντιμετωπίζονται ως φέοδε για τις επιδιώξεις των εκάστων επιχειρηματιών. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και στον Ολυμπιακό, και στον ΝΑΕΚ, και στον Παναθηναϊκό, και στον ΠΑΟΚ, και στον ΝΑΕΚ, και στον Ηρακλή. Μπορούμε να υπάρχει ολόκληρος κατάλογος επιχειρηματιών και ομάδων, τον οποίο θα μπορούσα, αν μου δώσετε χρόνο, να κάνουμε περιοριστικό για ένα μισό ώρα, για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Είναι πολύ εύκολο να προσεγγίζεις απολύτικα το κοινό, απολύτικα που λέμε το κοινό, μέσα του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ εύκολο όταν έχει πανέξει επιτυχίες μέσα από το ποδόσφαιρο να είσαι φιλής, και είναι και πάρα πολύ εύκολο να είσαι δημοφιλής στον Ολυμπιακό, όπου είναι η πιο ολοφιλής ομάδα στην Ελλάδα, και στον ΠΑΟΚ επίσης στη Θεσσαλονίκη, που είναι και επίσης μια από τις πιο ολοφιλής ομάδες στην Ελλάδα, αν όχι η δεύτερη, κατά με. Για μένα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη πιο ολοφιλής ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι δύο ισχυροί επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είναι κρατικοδίαιτοι αυτή τη στιγμή, έχει τεράστια σημασία αν είσαι κατοικοδίωτος επιχειρηματίας ή όχι, για να σε κρίνουμε, είναι στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης είναι πολύ. Οι οποίοι δεν είναι κατοικοδίωτοι. Το εγώ, θα μου επιτρέψετε εδώ και να παρεξηγηθώ να το λέω, το βάζω στα σύν. Τώρα, το πρόσχημα με τον Ολυμπιακό μπροστά και το πρόσχημα με τον ΠΑΟΚ μπροστά
Το τι επιδιώξεις έχουμε είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, πρώτα όταν θα μιλάμε για την επιχειρήση στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τους κατηγορίες τους επιχειρηματίες όπως ο Μπόμπολας που άκουγα προηγουμένως, όπως ο Μαρινάκης, συγγνώμη, όπως ο Μελισανίδης, μπορώ να εξηγήσω γιατί τον θέλω κατηγορία του επιχειρηματία, όπως ο κ. Περιστέρης, όπως ο κ. Ιωάννου, όλοι αυτοί οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι τα τελευταία 30 χρόνια είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, έρχονται οι άλλοι για να μπουν αυτοί στο παιχνίδι. Έρχονται οι άλλοι για να αλλάξουν την επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν το γνωρίζω ή μπορώ να το αποψιαστώ, αλλά πάντως σίγουρα δεν μπορώ να καταμαρτυρήσω τα ίδια στους μεν και στους δε. Κοίταξε. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, ελπίζω να μην σας μπερδεύω. Ναι, γίνεσαι. Απλά το ερώτημα είναι, διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια την απόφαση κάποιων συγκεκριμένων λίγων στην αρχή επιχειρηματιών, μεγαλόσχημων, με φοβερό οικονομικό background, να θέλουν να βάλουν πόδι στην επίσημη πολιτική. Αυτό είτε γίνεται με άλλους μπροστά, είτε με τους ίδιους. Αναφέρεται ο Δασκαλόπουλος, αναφέρεται ο Μίγκ. Μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Είναι κάτι αντίστοιχο, μια προσπάθεια πραγματικά να παραμεριστούν οι πολιτικοί, η κάστα αυτή η πολιτική, η οποία κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν προκύπτει ούτε μέσα από κινήματα, ούτε μέσα από αγώνες, ούτε γιατί το ζητάει ο λαός. Αλλά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εμείς μερικές φορές επιχειρούμε να αναλύσουμε την πολιτική, να μιλήσουμε για το τι είδους πολιτικούς έχουμε, τι είδους κόμματα έχουμε και πού μας έχουν οδηγήσει, ως πολίτες ο καθένας μας ξεχωριστά, καλώς και εγώ στο ίδιο κάνουμε και αυτοί. Αναπτύσσεται πράγματι μία τάση, η οποία λέει γιατί να δίνω τα ωραία μου τα λεφτά σε αυτούς, διότι επιτρέψτε μου, μπορώ να σας πω πάρα πολλούς πολιτικούς οι οποίοι συνοστίζονται έξω από επιχειρηματικά γραφεία και παίρνουν τα δωράκια τους. Πες τα, μην τρέπεσαι. Από ένα σημείο και μετά λοιπόν δημιουργείται ένα. Και όταν οι ίδιοι υπάρχουν, πάλι δεν θέλω να παρεξηγηθώ, γιατί ξεκινάω από τελείως την δημιουργική βάση σε σχέση με αυτούς. Εγώ είμαι αριστερής σκοπής και αρκετά αντισυστημική σκοπή. Είμαι πατριώτη όμω. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη πατριώτη στον εαυτό μου, αλλά το πατριώτη για μένα δεν σημαίνει απλά Έλληνα. Πατριώτη για μένα μπορεί να είναι και μετανάστε που ζουν 10 χρόνια στην Ελλάδα. Πατριώτη είναι όποιο ζει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό για μένα είναι και η αριστερά. Ή για τη συστημικότητα η δικιά μου ή οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από άλλου πολιτικού χώρου, οι οποίοι είναι και αυτοί πατριώτε. Υπάρχει παράδοση στον χώρο των αποκλειστικών του πατριωτισμού. Υπήρχαν καλοί πατριώτες και καλοί επιχειρηματίες και καλά αφεντικά, έχουν υπάρξει και πάρα πολύ κακοί. Στα χρόνια που ζούμε λοιπόν τώρα, για αυτούς, από τη στιγμή που οι εφοπλιστές δεν ορίζουν την επιχειρηματικότητά τους μέσα στα πλαίσια της Ελλάδος, τα λεφτά τους αλλού τα βγάζουν, έχουν την απέτηση τουλάχιστον να διευθυνούνται με έναν τρόπο όταν πηγαίνουν προς τα πολιτικά ταμεία. Και αυτοί οι απογοητευμένοι. Τώρα, αν είναι σωστό να υπάρξει και να δημιουργηθεί μια πολιτική κίνηση από εκεί, κατά μένα όχι. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα την αποφύγουμε. Φοβάμαι ότι το παράδειγμα του Πειραιά, και επειδή ο Δήμος του Πειραιά κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην κόκκινη πλευρά, θα είναι ένα ξεκίνημα για πολλούς ως παράδειγμα να πάει και αλλού. Και δυστυχώς, λέω δυστυχώς, διότι δεν υπάρχει ο πολιτικός λόγος, δεν υπάρχει πολιτική δράση, η οποία θα πείθει το εκλογικό σώμα ότι είναι λάθος κίνηση. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι έχει μαυρίσει τόσο πολύ ο πολιτικός τύπος, τον έχουν βρωμίσει τόσο πολύ, που τα επιχειρήματα απέναντι σε αυτούς, ειδικά όταν δεν μπορεί να βρει προσκόμματα ή αλλοιώσεις ή κατοικοδίευση επιχειρηματίες, δεν είναι εύκολα. Τουλάχιστον για να καταλάβει το εκλογικό κοινό, εμείς που είμαστε υποψιασμένοι μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα. Το εκλογικό σώμα όμως δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ απλά. Το λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι χτες μεταφέρθηκε ένα παράδειγμα ότι ο Μαρινάκης περνούσε από το εκλογικό κέντρο του Μιχαλολιάκου και το νεανικό κοινό του εκλογικού κέντρου βγήκε έξω και τον χειροκροτούσε. Σαν να λέω. Από το εκλογικό κέντρο του Μιχαλολιάκου βγήκανε. Okay. Το εκλογικό κέντρο του Μόραλ. Για την ορισμότητά του λοιπόν, λίγο η κόκκινη φανέλα, λίγο πρόεδρο στρατό, λίγο να πούμε στεφανωμένο έκτημο και εγώ δεν ξέρω τι, αυτομάτω τον κάνει λαό φιλή. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, ας ξετυλίξουμε το νήμα του ρεπορτάζ.
έχετε αναλύσει επακριβώς και θα θέλαμε να μας πείτε τι συνδέει τελικά την Κόσκο, τη Μητρόπολη Πειραιός, το Μελισανίδη, το Μαρινάκι, τι συνδέει όλα αυτά τα συμφέροντα, το Σαμαρά, τον Αρβανιτόπουλο και ποια είναι τα κίνητρα. Ο Δήμος του Πειραιά είναι μια πάρα πολύ μικρή κοινωνία. Πίσω από κάθε υποψήφιο Μόραλη και Μιχαλολιάκο αναπτύσσονται διάφορα στρατόπεδα, είτε επιχειρηματικά είτε πολιτικά. Παράδειγμα, ο Αρβανιτόπουλος δεν είναι τυχαίο ότι είναι στο στρατόπεδο του Μόραλη. Γιατί. Βλέπει μπροστά του τη συρρήκνωση της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δύο όφελος δηλαδή. Βλέπει μπροστά του ότι ο Πειραιάς πολύ δύσκολα θα εκλέξει πάνω από ένα βουλευτή για τη Νέα Δημοκρατία σε βουλευτικές εκλογές. Αν ο κύριος λοιπόν Αρβανιτόπουλος, ο οποίος εξελέγει ως πρώτος βουλευτής στην Πειραιά, έχει απέναντί του τον Δήμαρχο Μιχαλολιάκο, και λέω απέναντί του γιατί. Γιατί ο γαμπρός του κύριου Μιχαλολιάκου, ο οποίος θέλει να βοηθευτεί, ένας δήμαρχος ο οποίος θα στηρίζει στον Πειραιά τον γαμπρό του υποψήφιο απέναντι στον κύριο Αρβανιτόπουλο, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες ο κύριος Αρβανιτόπουλος να χάσει, διότι ο κύριος Αρβανιτόπουλος θα κουβαλάει και μία αρνητική χρειά λόγω της εκλογικής, λόγω της υπουργικής θητείας. Το μήνυμα των προηγούμενων εκλογών, τουλάχιστον προς τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάτε, ότι ψάχναν να βρουν την ψήφο του στην κάλπη. Μπροστά δεν εξελέγησαν. Άρα ο κύριος Αρβανιτόπουλος, σωστά σκεπτόμενος για δύο όφελος, πήγε στον κύριο Σαμαρά και είπε: εγώ θα ανεξαρτητοποιηθώ από την κομματική γραμμή η οποία λέει στηρίζουμε τον Μιχαλολιάκο και θα στηρίξω, διότι πρέπει να, μέσα από εκεί υπάρχει η πολιτική μου επιβίωση, θα στηρίξω την υποψηφιότητα Μόραλη. Και όλο το εκλογικό γραφείο με πάρα πολύ κόσμο του κύριου Αρβανιτόπουλου δουλεύει για την υποψηφιότητα Μόραλη, Παύλα Κόκαλη, Παύλα Ολυμπιακό, πρόεδρο στρατό, και εγώ δεν ξέρω τι. Από την πλευρά, την ίδια στιγμή υπάρχει και μια εκκλησία. Έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ συχνά για τις απόψεις του και την ελευθερία με το πώς πρέπει να κινούνται οι ανθρώποι. Δεν θέλω καν να αναφερθώ σε όρους που έχει χρησιμοποιήσει, γιατί και μόνο να τους λέω με προσβάλλουν. Πριν από μερικά χρόνια, όταν πρωτοεξελέγει ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο κύριος Σεραφείμ, κύριος Σεραφείμ, Μητροπολίτης Σεραφείμ, δεν είναι κύριος, βοηθούσε εδώ πλέον Σεραφείμ, προσπαθώντας να αναπτύξει το έργο της Εκκλησίας, προσπάθησε να συνεργαστεί με το Δήμο για να κάνει συσίτια. Όταν πήγε στον κύριο Μιχαλολιάκο, που είχε εκλεγεί, ο κύριος Μιχαλολιάκος του είπε: εσύ το δικό σου μαγάζι και εγώ το δικό μου μαγάζι. Πήγε απέναντι, πήγε στον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης, λοιπόν, τα τελευταία 4 χρόνια πληρώνει αθόρυβα πολύ μεγάλο μέρος από τα συσίτια τα οποία κάνει η Μητρόπολη του Πειραιά, τα οποία καθημερινά ξεπερνούν τις 4.000. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε γιατί η Εκκλησία είναι σαφώς υπέρ της υποψηφιότητας Μόραλη και μάλιστα έχει δηλωθεί κιόλας. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μίλησε για υποψηφιότητα στον Πειραιά και πρότεινε για δήμαρχο τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μας προέκυψε ο Δημοτικός Σύμβουλος, το ρεπορτάζ λέει ότι ο πρώτος που τον πρότεινε ήταν ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Πάμε στην Ιθάκλα, ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο οποίος είναι η κομματική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει δίπλα του κανέναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει κανέναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, έχει μόνο οτιδήποτε ακροδεξιό ή πολύ πιστά νεοδημοκρατικό στοιχείο υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, μαζί με τον κύριο Μελισανίδη. Ο κύριος Μελισανίδης, ο οποίος είναι αντίπαλος του κύριου Μιχαλολιάκη και του κύριου Μαρινάκη, στην κλειστή κοινωνία του Πειραιά, γιατί ο Πειραιάς είναι μια κοινωνία που μιλάμε για 5 διαμερίσματα. Δύο διαμερίσματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν αστικής προέλευσης και 3 διαμερίσματα που μπορούν να θεωρηθούν πολύ μικροαστικής προέλευσης. Δηλαδή, μιλάμε για τελείως διαφορετικά κοινά και σε ένα πεδίο δράσης όπου τα χρήματα τα οποία παίζονται μπορεί να είναι πάρα πολλά. Πάλι το οικόπεδο της Τραπετσόνας, όπου ο κύριος Μελισανίδης και ο Δήμαρχος Μιχαλολιάκος θα έβλεπαν με πολύ αγάπη, αντί να γίνει μικροπολιτικό πάρκο για το κοινό, να γίνει Φόρμουλα 1. Υπάρχει η εγκαταστάσεις BP που αγόρασε δίπλα στην Τραπετσόνα ο κύριος Μελισανίδης, όπου η δράση της εταιρείας είναι απόλυτα συμφασμένη με το τι θα γίνει στην Τραπετσόνα.
Άρα τον ενδιαφέρει να έχει πρόσβαση στον Δήμαρχο. Και το τι θα γίνει με τον Όλπολ, που λέτε το 67%, ο πρώτος που εναντιώθηκε στην πώληση του Όλπολ ήταν ο κύριος Μαρινάκης. Για ειδή όφελος και αυτό με το αποκλειστικό λόγο τον οποίο τον ακολουθεί από πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι μίλησαν για μη πώληση του ποσοστού του Όλπ, αλλά παράλληλα για εκμετάλλευση από όμιλο επιχειρηματιών. Αυτό δηλαδή, γιατί το έκαναν, γιατί είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση ο κύριος Μόραλης, έγινε ξαφνικά κρατιστής, ποια είναι η εκτίμησή σας? Δεν είναι ο κύριος Μόραλης, ο κύριος Μαρινάκης, ο πιστικό λόμπι, διότι πιστεύουν ότι μπορούν να αναπτύξουν τον Πειραιά σε τέτοιο σημείο που να σημαίνει το σύνδεσμο του Λονδίνου. Γιατί το λέω, διότι υπάρχει ένα τεράστιο όγκο εργασιών το οποίο καθημερινά βγαίνει τον Πειραιά. Ο Πειραιάς δεν είναι μια ιστορία η οποία παίρνουμε το καράβι και πάμε στην Μύκονο. Στον Πειραιά, για παράδειγμα, διακινούνται κάθε χρόνο 2,5 εκατομμύρια κοντέινερ. Υπάρχουν τα ναυτιλιακά γραφεία, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία η δουλειά αυτή τη στιγμή γίνεται μέσω από το ΣΥΛ του Λονδίνου. Ευελπιστούν λοιπόν και ο στόχος τους είναι αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα να αναπτυχθεί μέσα από τον Πειραιά. Εξού και μιλάνε για θέσεις εργασίας, γιατί πράγματι θα κύψουν θέσεις εργασίας αν όλοι αυτοί έρθουν εδώ. Επίσης, στον ΟΛΠ, δικαίωμα ψήφου και σαφού επηρεασμού των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ έχει ο Δήμαρχος Πειραιά, γιατί ο Δήμαρχος Πειραιά μετέχει κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ. Άρα, το τι κάνει ο ΟΛΠ, το αν είναι κόσμο ή οποιοδήποτε άλλο, όπου ο ΟΛΠ στην διάθεσή του και στον έλεγχό του είναι όλη η ακτογραμμή του Πειραιά, η οποία είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα, φτάνει μέχρι την επισκευαστική ζώνη του Περάματος, περνάει το Κερατσίνη, περνάει την Ταβετσόνα, περνάει μέσα του Πειραιά. Όλη η ακτή του Πειραιά ανήκει στον Όλπ. Όλη η ακτογραμμή ανήκει στον Όλπ. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε είναι δήμαρχο του Πειραιά, από τη στιγμή που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ελέγξει καταστάσεις. Αυτά είναι πάνω κάτω. Ξεχνάω πολλά. Αν με βοηθήσετε, μπορώ να πω και επίσης. Μόνο μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω εγώ. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης δεν ηγείται του ψηφοδελτίου? Αναφέρετε κάτι στο ρεπορτάζ σας, αλλά αν μπορείτε να μας το πείτε. Για τον ίδιο λόγο που ο κύριος Βερνίκος δεν μπόρεσε να γίνει υπουργός. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορεί να έχεις offshore στο όνομά σου και να κατέχεις φόκο υπουργικό, δημαρχιακό ή οτιδήποτε άλλο, εάν οι offshore αυτές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για κάποιους λόγους. Οι offshore που έχει ο κ. Μαρινάκης, όπως όλοι οι εφοπλιστές, είναι offshore οι οποίες δηλώνουν τα κινητά τους. Θα σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα η υποψηφιότητα Μόραλη και ένας δήμαρχος ο οποίος θα εκλεγεί στον Πειραιά και θα είναι ο Μόραλης μπορεί πολύ εύκολα στο μέλλον, αν απαλλαγούν κάποιοι από τους offshore με μια παρέτηση ενός δημάρχου και με ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου να προκύψει άλλος δήμαρχος. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό που είπα. Λευτέρη, μήπως θα μπορούσες να αναφερθείς, λέω τώρα, μήπως, επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ και με τα αθλητικά, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Επίκειται ένα τριήμερο κινητοποιήσεων επίσημα υιοθετημένων ή δρομολογημένων από την ΠΑΕ. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εναντίον πιανού. Εναντίον της πολιτικής Σαμαρά ή μάλλον προσπαθώντας να πείσουν την κυβέρνηση να διαγράψει τα πρόστιμα από τα χρέη του ΠΑΟΚ και να γίνει κάποιος συμβιβασμός στο αρχικό ποσό των χρεών. Δηλαδή περί τα 10 εκατομμύρια... Συχνά η συζήτηση γύρω από το ποδόσφαιρο και από τα χρέη μπερδεύεται πάρα πολύ. Τι εννοώ. Από τη μία υπάρχει ο Ολυμπιακός δεκαετίας του 90 με τον Κόκαλη πρόεδρο, ο οποίος ελαφρύθηκε αρκετά από τα πρόσωπα τα οποία αφαιρέθηκαν, άρα οι οφειλές πληρώθηκαν. Ο κύριος Σαββίδης παρακάτω ζητάει το ίδιο. Mm-hmm. Και αν θες την προσωπική μου άποψη, για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί ο ΠΑΟΚ με νόμιμο τρόπο, θα πρέπει να του δοθεί αυτή η δυνατότητα. Διότι με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο κύριος Σαββίδης να ρίξει τον ΠΑΟΚ στην Γάμα Εθνική, να φτιάξει μια εταιρεία, νέο φημί και να το κάνει αλάβελη σαμίτ και να πάρει και ένα γηπεδάκι. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός τα χρέη του τα πλήρωσε. Ο ΠΑΟΚ τα χρέη του θέλει να τα πληρώσει. Υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν γίνει νέα το ένα, νέα το άλλο, νέος Λευτέρης, νέο Unfollow, νέος Αγραμμίδης, νέος Αγραμμίδης. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να γλιτώνουν τα χρέη τους και να μην πληρώνονται ποτέ.
Καλό λοιπόν είναι να υπάρχουν διευκολύνσεις, γιατί ούτως ή άλλως δεν κοιτάμε τον επιχειρηματία που είναι μπροστά, κοιτάμε αυτό που έρχεται από πίσω και το τι πρεσβεύει ο αθλητισμός. Προτιμώ οι υγιείς επιχειρηματίες να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο από επιχειρηματίες οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο τύπου ψωμιάδι για να γεμίζουν την τσέπη τους και να εξαφανίζουν τα εκατομμύρια. Προτιμώ επιχειρηματίες που δεν ρίχνουν τις ομάδες στις γάμα εθνικές για να γλιτώσουν τα χρέη και να φτιάχνουν και γήπεδα με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι πολύ εύκολο να το εξηγήσω για παράδειγμα γιατί η ΑΕΚ έπεσε στην γάμα εθνική. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε γήπεδο. Το πλήρωσε μέσα στον δανεισμό και εξακολουθεί να το πληρώνει. Δεν το έχει ξεκλειώσει ακόμα. Θα μου πει κάποιο άλλο γιατί να μην φτιάξει και η ΑΕΚ γήπεδο. Να φτιάξει γήπεδο. Α το πληρώσει όμω. Γιατί όμω η ΑΕΚ παίρνει 20 εκατομμύρια τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σβουρό, όταν έχουμε 40% ανεργία, 60% στου νέου και 60.000 εισιτήρια σε όλη την Ελλάδα την ημέρα. Για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σα πω όμω για ποιο λόγο το πήρε. Ο Ολυμπιακός όταν έφτιαξε το γήπεδο, υπήρχε ένα διαιτητικό συμφωνητικό μεταξύ Ολυμπιακού και κυβέρνηση, τη τότε κυβέρνηση, η οποία έλεγε ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα άλλη εθνική πάρει χρήματα από τον κρατικό κορβανά για να φτιάξει γήπεδο, ο Ολυμπιακός θα δικαιούται σώ προς το ποσό. Πού είναι η διαφορά, λέει Α εθνική. Η ΑΕΚ είναι γάμα. Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε, άμα πάει να πάρει, φτιάξει γήπεδο το ελληνικό δημόσιο και να το χρηματοδοτήσει στο Κορβελιό, γιατί είναι γάμα εθνική, κάποτε ήταν, και να διεκδικήσει σώ προς το ποσό Ολυμπιακός. Γι' αυτό και μπήκε και άλλα εθνική. Το ήξερε ο Μαλτσάλινης, δεν τυχαίο ότι την έριξε την ΑΕΚ στην γάμα και νέα εταιρεία έφτιαξε. Και χρήματα θα πάρει και σε καλή μεριά να τάχει ο άνθρωπος. Δεν είναι μια αντίρρηση. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο λειτουργεί ο μηχανισμός στην Ελλάδα και γύρω από το ποδόσφαιρο. Πάω, τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Ή θα τα πληρώσει όλα μέχρι τελευταία δραχμή, όταν την ίδια στιγμή οι υπόλοιπες πάλι δεν πληρώνουν. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, μάλιστα στο ποδόσφαιρο, το πώς λειτουργεί στο εξωτερικό. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι ένα προϊόν το οποίο προσελκύει ένα κοινό. Για να προσελκύσει ένα κοινό, χρειάζεται γήπεδο. Χρειάζεται και άλλες παράλληλες δραστηριότητες γύρω από το γήπεδο για να προσελκύσει το κοινό. Μπορεί να υπάρξει το μοντέλο, αν θέλετε, να το κάνουμε για όλες τις ομάδες αλφα-εθνικής, για να το ακολουθήσουμε το μοντέλο της Γερμανίας, όπου όλες οι ομάδες της αλφα-εθνικής των μετοχών ανήκει στο κοινό και το 43% στον μεγάλο επενδυτή, που από οποιαδήποτε στιγμή το 51% μπορεί να ανοίξει το μεγάλο επενδυτή, υπάρχει αυτό το μοντέλο, ας το εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Και υπάρχει και το μοντέλο της Βαρκελόνης, της Βαρκελόνα, όπου ψηφίζουν πρόεδρο, και υπάρχει και το μοντέλο της της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο πρόεδρος προκύπτει μέσα από τις μεγαλοεπιχειρηματίες. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Το πιο σωστό μοντέλο, αν υπάρχει ένα στο μοντέλο το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, είναι το μοντέλο που, το οποίο έχουν οι Γερμανοί για το ποδόσφαιρο. Ας το προτάξουμε και ας το εφαρμόσουμε. Το να ψάχνουμε να βρούμε πολιτική άκρη, ποιο συμπαθεί ποιον, για να ρυθμίσουμε τα χρέη του ενός, να ρυθμίσουμε τα χρέη του άλλου, γιατί όμως θα παίζει την τρίτη εθνική, να γλιτώσει τα χρέη, δεν είναι λογική αυτή. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Όχι, ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικό και η τοποθέτησή σου για το θέμα του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα το ρεπορτάζ, επιμένω, ήταν εξαιρετικό. Μας έχετε φυσικά συνηθίσει στο Unfollow και ήθελα, κλείνοντας εδώ την συνομιλία μας, να σας δώσω τα συγχαρητήρια και την ευχή μου να συνεχίσετε και την προσπάθεια που κάνετε αυτή καθεαυτή λόγω του αυτού διαχειριστικού χαρακτήρα που έχει. Και κυρίως για τις αποκαλύψεις και ότι δεν φοβάστε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Το σημαντικότερο στοιχείο που έχει το Unfollow είναι ότι οι συντάκτες του κάνουν δημοσιογραφική δουλειά και μόνο. Και στο Unfollow υπάρχει εταιρεία και στο Unfollow υπάρχει χρεωμένο να έχει εταιρεία και να λειτουργεί νόμιμα με βάση πώς πρέπει να λειτουργεί ο καθένας ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Γιατί και το Unfollow είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες εκδότες. Το Unfollow δεν κάνει business με τον τίτλο. Θα μπορούσαμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, τις οποίες έχουμε στο Unfollow και θα συνεχίσουμε πάντα να έχουμε. Η πληροφορία στην εποχή μας, το 2014, παγκοσμίως είναι πανάκριβη. Εμείς την πληροφορία τη δίνουμε στο κοινό. Και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε στο κοινό. Άρα την πληροφορία τη δίνουμε στον επιχειρηματία. Και ανόητο, με το ασμίωτο που δίνουμε στον επιχειρηματία. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Να είσαι καλά λοιπόν, Λευτέρη. Συγχαρητήρια. Και εγώ. Και συνεχίστε. Καλό βράδυ. Σας εύχομαι και καλή δύναμη. Γεια χαρά. Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο. Στο ρεπορτάζ του, ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος γράφει σε μία παράγραφο. Το ξεπούλημα και τα φτηνά εργατικά χέρια που φρόντισε να δημιουργήσει η κυβέρνηση Σαμαρά και τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας δημιουργούν συνθήκες εκμετάλλευσης και δυνατότητες κερδοφορίας που επιζητούν ντόπιοι και ξένοι επιχειρηματίες.
Νομίζω ότι και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού έχουμε ένα αναδυόμενο κατεστημένο, δηλαδή αναδυόμενες μερίδες της άρχουσας τάξης, οι οποίες συγκρούονται με άλλες. Και στη συνέχεια έχουμε μία εξής αντιφατική κατάσταση. Ενώ στην Ελλάδα κάθε παιδί που γεννιέται χρωστάει μερικές χιλιάδες ευρώ λόγω των τόκων, αυτών που χρωστάει το κράτος της Ελλάδας σε ξένους τραπεζίτες, πολλοί άνθρωποι δεν κατεβαίνουν στον δρόμο να διαδηλώσουν ενάντια σε αυτά τα χρέη, στη διαγραφή αυτού του χρέους, για να πάνε σε κοινωνικές παροχές, ενώ θα κατέβουν την ίδια στιγμή να διαδηλώσουν για να διαγραφούν τα χρέη μιας ανώνυμης εταιρείας, που ακόμα κι εγώ μπορεί να είμαι ποδοσφαιρόφιλος, όπως ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, όμως είναι ένα ερώτημα αν θα κατέβαινα ποτέ για να διαγραφούν τα χρέη του κυρίου Σαββίδη. Και ένα δεύτερο στοιχείο που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, η διαδήλωση που καλείται από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι μία μέρα πριν τις εκλογές. Μία βασική έννοια στην πολιτική επιστήμη είναι το agenda setting, αυτός που φτιάχνει τη θεματολογία. Και μία μέρα πριν από μία πολύ κρίσιμη πολιτική μάχη, που παίζονται πάρα πολλά πράγματα, οι άνθρωποι στις κουριές διεκδικούν να μην γίνει το έργο γιατί θα καταστραφεί η ζωή τους πιθανότατα, άλλοι διεκδικούν να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, η θεματολογία ξαφνικά φεύγει από εκεί, η μπάλα φεύγει από το γήπεδο ή για την ακρίβεια μπαίνει στο γήπεδο. Και χάνονται ζητήματα που μάλλον είναι πολύ πιο ουσιαστικά για την καθημερινή ζωή.